άκρα. Άλλο οι ψηφοφόροι και άλλο να φλερτάρεις με τη Χρυσή Αυγή. Προφανώς και δεν φλερτάρουμε με τη Χρυσή Αυγή και προφανώς απευθυνόμαστε σε όλους τους ψηφοφόρους. Φλερτάρατε. Κάνετε λάθος. Φλερτάρατε και μάλιστα με τον πιο προκλητικό τρόπο. Ο κ. Μπαλτάκος δεν είναι κάποιος τυχαίος άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και έχει απόψεις. Και να μου το συγκρίνετε, ας πούμε, με τον κύριο Δήμου, είναι προκλητικό και πάρα πολύ λαθασμένο. Ο κ. Μπαλτάκος ήταν γραμματέας της κυβέρνησης, του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν ήταν πολιτικός εκλεγμένος. Όχι, μα δεν ήταν. Αλλά ήταν πρόσωπο εμπιστοσύνης. Κυρία Καϊλή. Και συνεργάτης επί χρόνια του κυρίου Σαμαρά. Και το θέμα κατά έχει λήξει μου... από την πλευρά της κυβέρνησης. Όχι, κοιτάξτε κυρία Καϊλή. Γιατί το βάζετε και εσείς στο θέμα. Και ο κύριος Βενιζέλος, νομίζω, και ο κύριος Κουβέλης έχουν ευθύνη. Ήταν σε μια τρικομματική κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση του Σαμαρά να βάζει όποιον θέλει οπουδήποτε. Και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί όλη την τρικομματική κυβέρνηση. Αλλά να γυρίσω πίσω. Αυτό το πράγμα ότι τι έγινε, ο Μπαλτάκος μιλούσε με τον Κασιδιάρη και εμείς μιλάμε με τους ψηφοφόρους. Δεν μιλήσατε με τους ψηφοφόρους. Μιλήσατε με τον Κασιδιάρη, ο οποίος είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Όπως κάποια θέματα με τον κύριο Δήμου πάντως, μπορούμε και εμείς σε μια μεγάλη παράταξη κάποιος να διαφωνεί με κάποιες απόψεις. Όχι, όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτή δεν είναι θέμα διαφωνίας απόψεων. Είναι ακριβώς θεσμικού ρόλου, είναι ακριβώς θέμα συνεργασίας. Ναι, θεσμικού ρόλου και συνεργασίας. Εάν κάνω εγώ συνεργασία, παραδείγματος χάρη με τον κύριο Σαμαρά, που δεν είναι λόγο θα δεχτώ τον κύριο Μπαλτάκου. Ή κάποιον άλλο σαν τον Μπαλτάκου. Δεν το δέχτηκε κανείς. Αυτό σας λέω. Με το που βγήκε κάτι τέτοιο, διαγράφηκε κατευθείαν. Αυτό έλειψε να μην διαγραφεί. Μα τι λέτε, ακούω καμιά φορά, ακούω καμιά φορά και τρελαίνομαι. Έκανε, λέει, ας πούμε, τον διέγραψε ή έκανε δεκτή την παρέτησή του. Και τι έπρεπε να κάνει. Μάλλον αυτό θέλετε να συζητάμε. Μήπως ψαρεύεται από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό πάτε εκεί συνέχεια την κουβέντα για να καταλάβω. Από πού ψαρεύω εγώ. Παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σμίλη. Με αυτά που λέει, δύσκολο το βλέπω. Εγώ. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι αφαιρεί και από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι αφαιρεί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι γενικός και ασαφής και έχεις προθέσεις και δεν έχεις πολιτικό παρελθόν, έχεις την ευχέρεια να γοητεύεις με τη διαμαρτυρία ή μια καινούργια άποψη, υποσυζήτηση, χωρίς να έχεις ξεκαθαρίσει. Επίσης, δείτε πόσο βαϊδισμένος είναι ο κόσμος και ζαλισμένος, κυρία Καϊλή. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι αποκλέψει τις πολιτικές που έχετε κόσμου, δείξει τα κόμματα που γνωρίζει μέχρι τώρα. Όχι, για μισό λεπτάκι. Να πούμε το εξής. Πάει στο θολό. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για έναν πολιτικό ο οποίος εξέφρασε κάτι που ή έκλεψε ή έπρεπε να είναι στη φυλακή. Δεν θα απολογούμαστε εμείς για αυτούς. Τα κόμματα αποτελούνται από πρόσωπα. Από εκεί και πέρα όμως τα κόμματα έχουν και κάποια πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια είναι ασαφή. Δεν μπορεί λοιπόν να μεταφέρεται η συζήτηση σε ένα κόμμα το οποίο αποκλείεται έχει έναν κόσμο ή υπάρχει μια κοινωνία η οποία εκφράζεται μέσα από αυτά τα μεγάλα κόμματα και να ερχόμαστε και να συζητάμε χωρίς πλαίσιο. Αν είστε συμπαθείς, είστε κατά τα άλλα πάρα πολύ συμπαθείς, πολύ υποψήφοι από το ποτάμι. Δεν μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη βάση. Η βάση και τα προβλήματα είναι δυστυχώς πολύ σκληρή, είναι πολύ σκληρά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά. Από προθέσεις και γοητεία της διαμαρτυρίας, της επανάστασης ή της επικοινωνίας της πολιτικής. Ξέρουμε πολύ. Με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, για πείτε μου. Εσείς... Και βλέπω και απορρίπτεται την Δημοκρατία, απορρίπτεται το Πασόκ, απορρίπτεται τους πάντες. Εγώ ποιες είναι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σας άκουσα πριν και δεν σας, φυσικά δεν σας διέκοψα να μου λέτε ότι ξέρετε θα πάμε στην Ευρωβουλή και με τις διάφορες συντηρητικές δυνάμεις που είναι εκεί θα κάνουμε το Α, το Β και το Γ. Και συγχρόνως έρχεστε στην Ελλάδα και λέτε ότι εμείς θα πάντα να τελειώσει η λιτότητα και διάφορα τέτοια. Είναι απλά τα πράγματα. Στην Ευρώπη υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική των συντηρητικών δυνάμεων. Εγώ τη σέβομαι και είναι σοβαρή. Αλλά όχι να κοροϊδευόμαστε. Είναι σοβαρή. Στην οποία εσείς σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Για πείτε το μας. Αυτή η στρατηγική είναι καθαρή. Σας λέει πρέπει να μαζέψουμε δημοσιονομικά την κάθε χώρα. Να έχουμε λιτότητα, εγώ σας εξακολουθώ να σας λέω, είναι σοβαρή. Αλλά μην υποκρίνεστε ότι εσείς δήθεν έχετε θέση, επειδή πάτε εκεί και στην Ελλάδα λέτε διάφορα άλλα πράγματα, τι θα κάνετε.
Δεν συμμετέχει ο Πρωθυπουργός ως πρόεδρος Δημοκρατίας σε όλες τις. Δεν είναι τυπικά. Από πλευράς της κορυφής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και συναποφασίζει και θέτει τα όρια της Ελλάδος. Αυτό δεν κατάλαβα, συγγνώμη, και λέει. Και είναι ένα ζήτημα για να το πάμε λοιπόν τώρα στην Ευρώπη, κυρία Σμυρίλη, και να.